Μία ακόμη ανατροπή, την έκτη συνολικά στο φετινό πρωτάθλημα τη ΓΑΜΑ Εθνική, έκανε ο Ιωλικό που πέρασε από το γήθιο επικρατώντα του Παγκυθιατικού με σκορ 1-2. Τέλο, καλό, όλα καλά για την ομάδα τη Μητρίνη που έστω και δύσκολα κατάφερε να φύγει από το γήθιο με του τρει βαθμού, πατώντα ξανά στην κορυφή τη βαθμολογία του τετάρτου ομίλου τη ΓΑΜΑ Εθνική μαζί με τον Πανιόνιο και την Ρόδο, όπου όλοι του νίκησαν την αγωνιστική αυτή και εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο το στραβοπάτημα τη Μικόνου απέναντι στον με την Μύκονο να αποτελεί τον επόμενο αντίπαλο των Μητυλινιών σε ένα πολύ σημαντικό και κομβικό παιχνίδι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι που έγινε στο Γήθιο, ο Πανγηθιατικό, αν και βαθμολογικά αδιάφορο, έχει υποβιβαστεί εδώ και καιρό, κοίταξε στα μάτια τον Αιωλικό, ο οποίο ίσω θεώρησε πω οι τρει βαθμοί θα έρθουν εύκολα λόγω τη διαφορά δυναμικότητα που υπάρχει ανάμεσα στι δύο ομάδε. Ωστόσο, στην πράξη τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η ομάδα της Μιτζήνης έμεινε πίσω στο σκορ από τον κόλπο του Διαμαντόπουλου στο 24ο λεπτό, όμως κατάφερε να ισοφαρίσει πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρου και συγκεκριμένα στο 37 με τον Γιάννη Ντινιωτάκη. Στο δεύτερο μέρο, το σύνολο του Δημήτρη Παπασπύρου πίεσε ασφεκτικά τον Παπαγιαιατικό με στόχο την επίτευξη ενός δεύτερου τέρματος, το οποίο τελικά βρήκε στο 68 όταν κέρδισε πέναλτι μετά από χέρι αμυντικού του Παπαγιατικού πάνω στη γραμμή του τέρματος με τον Ανδρέα Δερμιτζάκη να εκτελεί εύστοχα για το 1-2 που ήταν το τελικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση. Φυσικά ο αιωλικό από αυτό το παιχνίδι κρατάει μόνο τη νίκη και πλέον άπαντε στο σύλλογο επικεντρώνεται στο μεγάλο ντέρμπι που έρχεται με τη Μήκονο στο δημοτικό στάδιο Μικυλίνη και το οποίο θα κρίνει πολλά στη μάχη τη κορυφή. 20 κοστή αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο τη Γαμεθνική τα αποτελέσματα: Μήκονο Αοπηλίου Κο 0-0, Έα Γαστούνη Ερμιονίδα 1-3, Διαβολίτσι Αψ Πάτρε 2-1, Παναργιακό Ρόδο 1-2, Η Άλυσο Φίνικα Νέα Επιδάβρου 2-0, Παγκυθιατικό Αιωλικό 1-2 και Πανιόνιο Πανιλιακό 3-0. Στη βαθμολογία το σκηνικό στην κορυφή έχει αλλάξει με τους σπανιόνιο Ιωλικό και Ρόδο να μοιράζονται την κορυφή με 43 βαθμούς. Τέταρτη είναι η Μίκορος με 42, πέμπτη η Μιονίδα με 31, ο Άουπιλού Κό έχει 29-28 για το Φίνικα Νέας Επιδαύρου, 26 βαθμούς για τον Παναργιακό και τον Ιάλισο, 24 για τον Νέα Νταγαστούνης, 17 έχει ο Πανηλιακός, 16 το Διαβολίτσι, 12 το Πάτρι και 9 βαθμούς ο Παγκυθιατικός.